δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοίχηση σπουδών επαγγέλματος. Καταλαβαίνετε. Άλλο θα σπουδάσω και άλλο θα κάνω. Θυμάστε τη Διαμαντοπούλου, ακόμα και τους σύγχρονους που βαφτίζουν το κρέας ψάρι, ας το πούμε, και η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Βάζει τέτοια ζητήματα, αλλαγές επαγγελμάτων 5 με 6 στη ζωή μας κλπ. Και ότι υπάρχει ένα ρευστό σκηνικό το οποίο πρέπει να προσαρμοζόμαστε και ο ανταγωνισμός και η οικονομία και η στήχηση και η συστήχηση. Εντάξει, όλα αυτά που φαντάζομαι είναι σε λελογισμένα πλαίσια. Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Διαβίου μάθηση. Ναι, άλλο ζήτημα είναι η διαβίου μάθηση. Τη διαβίου μάθηση την έχουν εκχυδαίσει σε αυτό που λες. Δηλαδή, στο να σε προετοιμάζω με ταχύρυθμα σαν πολυεργαλείο, με ταχύρυθμα σεμινάρια, τώρα είσαι καθηγητής. Μετά θα γίνεις τέλος πάντων ο φυσικός, αφού έχει και κάποιες γνώσεις συγκεκριμένες, μπορεί να τον πάρω και να μου τις εφαρμόσει σε ένα εργαστήριο ή δεν ξέρω εγώ τι, το δάσκαλο αντίστοιχα κλπ. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά μας τελειώνουν, για παράδειγμα, φιλολογία, κάνουν ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή ή κάνουν ένα μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογία ή στην κοινωνική ανθρωπολογία, για να μπορούν να βάζουν το βιογραφικό και στην εκπαίδευση και στις δομές ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κλπ. Όπου μπορούν, για να τρυπώσουν. Είναι αυτή η λογική δηλαδή που λέει τι, θα πληρώνεις μια ζωή, γι' αυτό και αν δείτε στα ζητήματα των κοινωνιολογικών σπουδών, κλείνεται σε όλες τις μορφές σκεπτώσεις η λογική ότι είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου, για την ανέλυξη του εαυτού σου, και από εκεί και πέρα όσο πιο πολλά εφόδια παίρνεις, τόσο περισσότερο ανταγωνιστικός είσαι για αυτόν που σε αγοράζει. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο εργαζόμενος είναι εμπόρευμα μέσα στο σύστημα που ζούμε. Και από αυτή λοιπόν την άποψη πρέπει το περίβλημά του να είναι ανταγωνιστικό, για να μπορεί και να βρίσκει δουλειά, αν βρίσκει, όποτε βρίσκει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στους κλάδους τους δικούς μας, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, υπάρχουν 23 με 25.000 αναπληρωτές, οι οποίοι είναι με μια βαλίτσα στο χέρι, περιμένουν το τηλέφωνο, πήραν τώρα 16.800, αν δεν κάνω λάθος, τα κενά πήραν τρέχουν. Βέβαια πιο πολλούς από κάθε άλλη φορά. Ναι, αυτή η χρονιά ήταν καλύτερη, να το πω έτσι, σε σχέση με όλο αυτό το εσχρό σύστημα του αναπληρωτή. Ακόμα και στην Αμερική, μητρόπολη του καπιταλισμού, οι προσλήψεις βέβαια γίνονται από τους... Υπάρχει ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός και την πρόσληψη την κάνει ο διευθυντής του σχολείου. Εάν λοιπόν έχεις και εκεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείς αναπληρωτή καθηγητή, εάν δεύτερη χρονιά πρέπει να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο, απαγορεύεται. Πρέπει να του κάνεις πρόσληψη, γιατί η λογική του είναι ότι εφόσον προλαμβάνεις το ίδιο άτομο στην ίδια θέση, το χρειάζεσαι. Εσύ το χρειάζεσαι. Άρα πρέπει να ρυθμίσεις το budget σου. Δεν υπάρχει και μονιμότητα. Πολλά δεν υπάρχουν. Θέλω όμως να πω ότι εγώ εστιάζω στο ζήτημα ότι έχουμε πάγιες διαρκείς συγκεκριμένες ανάγκες και κάθε χρόνο αυτό το έσχος, γι' αυτό είπα ασχέτως αν πήρε τώρα 16-18, διατηρείται.